Έχουμε στη... στη σύνδεσή μας. Στη σύνδεσή μας. Με Zoom, ναι. Έτσι. Τον καλό φίλο και συνήγορο του 29χρονου, τον κύριο Γιάννη Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα κύριε Παπακοσταντίνου, γνωστό δικηγόρο. Καλησπέρα σας κύριε Πλάτσο, κύριε Βιτσιάβα. Χαίρομαι και εγώ, εξαιρετικοί φίλοι και πάντα κάνουμε και εξαιρετικές συζητήσεις. Γι' αυτό για άλλα ναι. Θέματα. Τώρα έχουμε ένα διαφορετικό βέβαια ζήτημα επαγγελματικής φύσης δική σας, ουσιαστικά και δική μας. 21 ετών ο πελάτης σας. 21 ετών παιδί. Τι ακριβώς λοιπόν. Καταρχήν, μισό λεπτό, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, εργαζόταν εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή όχι, που φέρεται ότι έγινε η συνέβρεση, μάλλον που έγινε η συνέβρεση, δεν εργαζόταν, ήταν όμως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εργαστεί σε αυτό το κατάστημα, είναι εργαζόμενος στο κατάστημα, αλλά όχι τη συγκεκριμένη μέρα. Τι ακριβώς συνέβη σύμφωνα λοιπόν με τα όσα τονίζει η δική σας πλευρά. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του εντολέα μου, η οποία είναι και η άποψη η οποία δένει σε εισαγωγικά με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, υπήρξε μια επιθυμία από τη μεριά της κοπέλας να συνευρεθούν ερωτικά, πράγμα που έγινε σε κάποιο οικοδόμημα που βρίσκεται κοντά στο κατάστημα, με τη συνένεσή της βεβαίως και μόνο με τη συνένεσή της. Δεν υπήρξε η οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε η προσέγγιση, από τη στιγμή που βρέθηκαν σε αυτό το χώρο, μέχρι τη στιγμή που τελείωσε η σεξουαλική πράξη και έφυγαν, δεν υπήρξε κανένα, μα κανένα, ίχνος από μέρος της που να δείχνει οποιαδήποτε δισταγμό, αμφιβολία, αμφισβήτηση, ταλάντευση ή άρνηση πολύ περισσότερο στη σεξουαλική πράξη την οποία η ίδια επιδίωξε. Τώρα δεν ξέρω πόση σημασία έχουν αυτό. Είναι δείγμα είναι ότι... Αυτό έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη ώρα... Νυχτερινή ώρα. Δύο. Στις 3.30 με 4. Πώς? Γύρω στις 3.30 με 4. 3.30 με 4. Φαντάζομαι ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι ήταν στο μαγαζί και πιο νωρίς και πιο μετά. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα βασιστεί η δική σας υπερασπιστική γραμμή. Πιο νωρίς δηλαδή, σίγουρα, μετά τις 3.30. Το ρωτώ γιατί προφανώς, δεν ξέρω, έχουν δει διάφοροι και τις κινήσεις τους εντός του μαγαζιού. Βεβαίως. Έχετε τέτοιες μαρτυρίες, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και έχουμε, φυσικά και έχουμε. Άλλωστε είναι ένας άνθρωπος που είναι στο κατάστημα και επομένως ξέρει κόσμο και τον έχει δει κόσμος. Όμως βεβαίως και η κοπέλα δεν είναι καμία άγνωστη, είναι μια κοπέλα που έχει κυκλοφορούσε. Θέλω να πω, εάν υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια. Τώρα, εντάξει, τι λέξη θα χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια επικοινωνία των δύο μπροστά και σε άλλους ανθρώπους, εννοώ, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, φυσικά, δημόσια. Μα είναι δημόσιο το κατάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε στο οικοδόμημα που λέτε δίπλα στην αποθήκη ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Έτσι, αυτό εννοώ. Αυτό είναι ναι, εντάξει, η πλευρά. Το εντολέας, ας πούμε, που μας αναφέρει. Αυτό από την πλευρά του εντολέα μου, αλλά θέλω να σας πω ότι τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, εκτός από την απολογία βέβαια του εντολέα μου, συντείνουν σε αυτή την γραμμή του. Δηλαδή, το ρωτώ ευθέως γιατί γνωρίζω ότι έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Έχει γίνει, δεν θέλω να επισέλθω επειδή είναι έγγραφα της δικογραφίας. Έχει γίνει και πάντως. Έχει γίνει. Η ανάκριση είναι απόρρητη, έχει γίνει. Ναι. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι το όλα τα ευρήματα, όλες οι δικονομικά πράξεις, οι ανακριτικές πράξεις, όλες οι πράξεις ανακριτικές που έχουν διανοηθεί μέχρι τώρα, συντείνουν στην άποψη και στη γραμμή του 29. Ο 29χρονος ο εντολέας σας και οι 19χρονοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, το γνωρίζουμε, ήτανε... Είχαν καταναλώσει αλκοόλ και οι δύο, σε τέτοιο μαγαζί και τέτοια ώρα, βεβαίως, είχαν καταναλώσει και οι δύο. Για ποιο λόγο ο εντολέας σας πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία? Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει μια εξήγηση, αλλά θέλω να σεβαστώ την επιθυμία του να την εκφράσει ο ίδιος αν ερωτηθεί. Μισό λεπτό, τώρα κρατείτε ο εντολέας σας. Κρατείτε βεβαίως, γιατί το αδίκημα, η κατηγορία που το απεδόθηκε είναι βιασμός, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μηνύτρια, και επομένως κρατείτε μέχρι που να απολογηθεί ενώπιον του κύριου ανακριτή τη Δευτέρα. Πού κρατείτε, κύριε Παπακοσταντίνου, εδώ στην Πτολεμαϊδα? Στην Πτολεμαϊδα. Κρατείτε επειδή όταν κατηγορείται για το συγκεκριμένο αδίκημα, έτσι προβλέπει ο κώδικας, κύριε Παπακοσταντίνου. Ο κώδικας προβλέπει ότι επειδή είναι κακούργημα, η πράξη χαρακτηρίζεται ως κακούργημα, μέχρι την απολογία θα κρατείται. Άμαστε. Ναι, όχι ότι είναι Σαββατοκύριακο και αργούμε κλπ. Αυτόφαρα και κλπ. Όχι, ότι μέχρι την απολογία του, μέχρι που να απολογηθεί. Κύριε Παπακοσταντίνου, την καταγγελία η 19χρονη φοιτήτρια την έκανε η ίδια, η φίλη της αρχικά. Την έκανε η ίδια. Η ίδια. Η ίδια. Η φίλη της ήταν μαζί με φίλη της αρχικά. Τι γνωρίζετε για το δοκτώριο? Ήταν μαζί με φίλη της συνεχώς από την αρχή, πριν βέβαια της ώρας που συνευρέθηκε με μια φίλη της. Και μετά ήταν με τη φίλη της και πριν ήταν με τη φίλη της. Και μετά. Και μετά βεβαίως. Μάλιστα.
Δεν κατευθύνθηκε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μετά από μια μισή δύο ώρες μαζί με τη φίλη της, συναποφάσισα, δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως ήταν μαζί όταν έγινε η καταγγελία. Αυτό προκύπτει από την υπογραφή. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, δεν θα επισέλθουμε σε άλλα ζητήματα, αλλά προφανώς υπάρχει μια διαδικασία. Εντάξει. Κύριε Παπακωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.